που αναφέρεται στο πρόγραμμά σας, μιλάτε για καθιέρωση δημοτικού φόρου παραμονή σε αλλοδαπούς. Τι ακριβώς είναι Βεβαίως, αυτό? Βεβαίως, θα σας το εξηγήσω αυτό. Τι είναι αυτό? Μιλάμε καταρχήν για νομίμους μετανάστες στην Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Οι οποίοι απασχολούνται σε κάποιες επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε για παράνομους. Οι παράνομοι αντιμετωπίζονται αλλιώς. Πώς αντιμετωπίζονται παράνομοι? Με διοικητική απέλαση. Απλά πράγματα, αυτό λέει ο νόμος. Λοιπόν, ο νόμιμος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη, μέσα στα ορίδια της Θεσσαλονίκης, που απασχολείται σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, θεωρούμε ότι έχει έρθει σε μια χώρα η οποία έχει ένα δίκτυο υπηρεσιών, έχει νοσοκομεία, έχει σχολεία, αυτά που έχει τέλος πάντων και στον βαθμό τέλος πάντων καταλληλότητας που έχει. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτές όλες τις υποδομές, έχοντας δημιουργηθεί αυτές οι υποδομές από γενιές Ελλήνων που τις έχουν φτιάξει με το μόχθο τους και τον κόπο τους. Και αυτό θεωρούμε, το φόρο λοιπόν, προτείνεται να τον πληρώνουν οι ίδιοι ή οι εργοδότες? Ως αυτονόητη πρότασή μας και μια ελάχιστη προσπάθεια για διασφάλιση του δικαιώματος εργασίας στον Έλληνα, να πληρώνει ο εργοδότης που θα απασχολεί τον παράνομο μετανάστη, τον νόμιμο μετανάστη, ίσως επειδή τον θεωρεί φθηνότερο, εκμεταλλευόμενος τον, ένα τέλος παραμονής αλλοδαπού, έτσι το ονομάζουμε εμείς. Μάλιστα. Θα το ονομάσουμε αλλιώς. Πολλοί από τους συμμετέχοντες θα διαφωνήσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον σαν ένα αντικείμενο. Αυτό είναι ρατσιστικό αποκλεισμό. Αυτό είναι. Σα το εξήγησα. Ξέρω ότι διαφωνείτε. Ξέρω ότι διαφωνείτε. Καμία φιλετική βάση. Καμία απολύτως. Είναι το ελάχιστο δικαίωμα που πρέπει να έχει ο Έλληνας για να υπερασπίσει το δικαίωμα στην εργασία του. Μάλιστα. Κύριε Κουριανή, διακουστήκατε και βεβαίως στη Θεσσαλονίκη κρίνουν τις απόψεις όλων. Πολίτες. Κύριε Ρεγά.